Ξεκινήσω με τη λέξη που εκφράζουμε όλοι προς το πρώτο πρόσωπο που αισθανόμαστε περισσότερο, δηλαδή την Παναγία. Και η πρώτη έκφραση που λέμε σε αυτήν είναι «Παναγία μου, προστάτευσέ με, φύλαξέ με, βοήθησέ με». Πάρτε λίγο επαφή να δείτε μέσα σας τι σημαίνει αυτό. Έχω πει στις διδασκαλίες όλης της διαδρομής ότι ούτε ο Θεός, ούτε η Παναγία θα σε ακούσει όταν θα παρακαλάς και θα οικετεύεις, παρά μόνο όταν εσύ είσαι στην ανάγκη σου. Έτσι, για να πάει ένας άνθρωπος στην ανάγκη του, χρειάζεται πρώτα να δει τη ζωή στη γη, να βιώσει συναισθήματα και λάθη, να αναγνωρίσει τι είναι για αυτόν και τι όχι, και έτσι να οδηγηθεί μέσα από το θέλω του στη δική του ανάγκη. Η ανάγκη η δική μου με την του άλλου δεν έχει καμία σχέση. Έτσι χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο είναι μοναδική. Έτσι, όταν ζητήσω από την Παναγία να με προστατεύσει, εκείνη δεν με ακούει και εγώ χάνομαι. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ζητάω από εμένα να δω. Δεν βλέπω τι χρειάζομαι. Έτσι θα υπάρξουν πράγματα στη ζωή μου που θα χρειαστεί να ρωτήσω κάποιους για να μου πούνε τι να κάνω, αφού εκείνη δεν θα μου απαντήσει. Και έτσι θα χάσω τη δική μου ανάγκη, θα χάσω το δικό μου θέλω. Στην ουσία θα χαθώ. Αν είναι τόσο πολύ η επιθυμία μου να λάβω κάτι, θα απευθυνθώ στον Κύριο. Συνήθως, από τον Κύριο δεν ζητάμε αυτά που ζητάμε από την Παναγία. Προστάτευσέ με, γιατί ο Κύριος δεν έχει προστασία για τους ανθρώπους. Σε εκείνον λέμε, πες μου τι να κάνω. Δηλαδή, έχουμε φύγει από το θέλω μας. Το θέλω μας είναι για την Παναγία. Το πες μου τι να κάνω, το απευθύνουμε στον Κύριο. Και στο τρίτο επίπεδο θα φτάσουμε στο Θεό μέσα πλέον από την απελπισία και από την απόγνωση, που θα του πούμε ό,τι έχουμε πει στην Παναγία, ό,τι έχουμε πει στον Κύριο. Και θα του ζητήσουμε να δούμε εμείς τι είναι αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή, δες τι βιώνω στη γη. Αν και από εκεί δεν πάρουμε καμία απάντηση, τότε θα θυμώσουμε. Ο θυμός προς το Θεό είναι γιατί δεν αναγνωρίζεις αυτό που είσαι. Ο θυμός προς τον Κύριο
Είναι γιατί δεν κάνεις, δεν αποφασίζεις. Και ο θυμός σου προς την Παναγία, γιατί δεν με προστατεύεις. Δηλαδή να κάνεις εσύ αυτά που χρειάζεται να κάνω εγώ. Έτσι αυτό σαν αίσθηση το μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, σε μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας. Κοιτάμε πάντα να τους προστατεύσουμε βάσει αυτού που εμείς πιστεύουμε. Μη γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό που πιστεύω εγώ δεν είναι για σένα. Γιατί αυτό που πιστεύω εγώ έρχεται μέσα από το δικό μου δρόμο και μέσα από το δικό μου χάσιμο. Γιατί ό,τι πιστεύεις είναι το χάσιμό σου. Ό,τι αισθάνεσαι είσαι εσύ. Τώρα θα μου πεις αν πιστεύω στο Θεό είναι χάσιμο. Ναι, είναι χάσιμο γιατί δεν επιτρέπεις να τον αισθανθείς. Αν πιστέψω στην Παναγία, το πιο εύκολο πράγμα για έναν άνθρωπο είναι να επικοινωνήσει με την Παναγία. Αρκεί να μείνει στον εαυτό του και να ζητήσει την αγκαλιά της. Αυτό είναι που ζητάτε ως προστασία. Γιατί η μητέρα είναι πανταχού παρόν. Όπως σας έχω πει, η μητέρα δεν άφησε ποτέ την γη και τους ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι η διαδρομή της. Μπορεί να μην είναι ως σώμα στη γη, αλλά ως ενέργεια είναι πάντα. Έτσι μου έκανε και εντύπωση εκεί στη μοναστήρι που πήγαμε, που έγραφε στην εικόνα της Παναγίας η φοβερή προστασία. Αν κάτι είναι φοβερό και τρομερό, δεν μπορεί να με προστατεύσει. Αν κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορώ να το αγγίξω. Αν κάτι είναι θεάρεστο, δεν είναι για μένα. Άρα χρειάζεται να έρθω κάπου πιο κοντά. Και για να έρθω πιο κοντά με αυτές τις ενέργειες, χρειάζεται να περάσω μέσα σε μένα. Όπως έχεις την ανάγκη στην καθημερινότητά σου να κάνεις πράγματα, έτσι θα νιώσεις και την ανάγκη κάποια στιγμή που εσύ τη χρειάζεσαι να επικοινωνήσεις με την Παναγία. Παναγία επικοινωνεί με τους ανθρώπους όταν θέλουν κάτι. Ο Θεός επικοινωνεί πιο πολύ με την ανάγκη τους. Και ο Κύριος βέβαια επικοινωνεί με την εμπιστοσύνη που έχουν στον εαυτό τους. Όσο θα αρχίσετε να μαθαίνετε να εμπιστεύεστε εσάς και να μην ζητάτε σε άλλους, τότε θα μπορείτε να τον αισθάνεστε γύρω σας για όποια στιγμή εσείς τον χρειάζεστε. Έτσι δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ούτε σε εικόνες, ούτε σε εκκλησίες, ούτε σε ιερείς, ούτε στη Χριστίνα, ούτε στο Δαβίδ, ούτε στο παιδί σας, ούτε στους γονείς σας, ούτε στους φίλους σας. Γιατί ό,τι πιστεύεις δεν έχει μέσα εσένα. Είναι κάτι που σου έχουν δείξει, που σου έχουν διδάξει και δεν έχει τη δική σου ενέργεια και την ενέργεια αυτού που εσύ χρειάζεσαι. Γιατί αν εγώ δεν χρειάζομαι τον Κύριο ή το Θεό, μπορώ όμως να ζήσω μόνο με την ενέργεια της Παναγίας. Τη δική μου και τη δική της. Δηλαδή, την αγκαλιά της και την αίσθηση ότι ό,τι χρειαστώ και περπατήσω εγώ, θα το έχω δίπλα μου. Αυτό τι σημαίνει
Δεν σημαίνει ότι θα κάτσω και δεν θα κάνω κάτι. Απλά μου δίνει μέσα μου, το χρειάζομαι και το θέλω, μία ενέργεια που με οδηγεί να ζω. Εγώ θα το κάνω και θα δω. Άρα μέσα από αυτό που θα δω εγώ, θα έρθει μέσα με ένα βίωμα. Αν αυτό δεν είναι για μένα, τότε θα αισθανθώ την άρνηση αυτού που έκανα. Αν φοβηθώ και ζητήσω από την Παναγία, εκείνη το μόνο που θα σας πει είναι περπάτα. Ούτε θα σου πει γιατί το έκανες, ούτε μην το ξανακάνεις. Αυτά που λέμε εμείς στην καθημερινότητά μας και έτσι χανόμαστε και εμείς και σε αυτόν που εμείς το λέμε. Όλοι πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε και εμείς μπορούμε να οδηγήσουμε τους άλλους. Ναι, αλλά για εμάς, όχι για τον άλλο. Μπορώ να διδάξω στο παιδί μου ότι χρειάζεται να πάει στο σχολείο του, χρειάζεται να κάνει πράγματα, χρειάζεται να ζήσει, χρειάζεται ο ίδιος να βλέπει τι θέλει, όμως δεν μπορώ να του λέω εγώ τι θα κάνει. Έτσι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι, ακόμα και στις σπουδές τους, σπούδασαν με αυτό που θέλαν κάποιοι άλλοι και όχι αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο χάθηκε και το θέλω. Όταν εγώ θέλω να γίνω μοδίστρα και εσύ με οδηγείς να γίνω κομμότρια, το δικό μου θέλω έχει χαθεί. Άρα αυτό που θα κάνω πάντα θα μου είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι στο δρόμο μου. Μπορεί να ψάξεις τη ζωή σου και να κάνεις πολλά επαγγέλματα. Και αν κουραστείς, να κρίνεις τον άλλον, μα δεν μου είπες τι να κάνω. Αυτό θα το κάνεις για να μην πάρεις τη δική σου ευθύνη. Αν όμως δεις τι κάνεις και πάρεις την ευθύνη σου, τότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να αρχίσεις να περπατάς. Πώς μπορώ να σε προστατεύσω? Μπορώ να σου δώσω μόνο όταν με χρειάζεσαι και μου ζητάς. Μπορώ να σου δώσω όταν εγώ αισθανθώ ότι εσύ δεν αισθάνεσαι. Όχι όμως να σου πω τι να κάνεις. Αν φτάσει η στιγμή και με ρωτήσεις τι να κάνω, να γνωρίζεις ότι έχεις προσπεράσει το δικό σου θέλω. Εκεί θα συναντήσεις και το φόβο σου. Γιατί μετά θα έρθεις αντιμέτωπος με αυτό που σου έχω πει εγώ και με αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ. Yeah.
Έτσι χρειάζεται να αρχίσεις να βλέπεις μέσα σου τι αισθάνεσαι. Αν εγώ αυτό που σου πω είναι μέσα από το νου μου, θα αισθανθώ αξία. Αν είναι μέσα από αυτό που θα αισθανθώ ότι χρειάζεσαι, θα σου πω δεν θα θες να το κάνεις. Αν όμως είναι πίεση, θα σου το επιβάλλω. Αν όμως είναι αυτό που χρειάζεσαι, τότε εσύ θα το περπατήσεις. Γιατί αυτό που χρειάζεσαι ενεργοποιεί τη δική σου ανάγκη. Και τώρα είναι η ώρα να δείτε τι σημαίνει για εσάς προστασία. Η μία αίσθηση είναι ότι σε αγκαλιάζω. Η άλλη ότι σε καθοδηγώ. Η τρίτη σου επιβάλλουμε. Τέταρτη σου αφαιρώ τη δική σου θέληση. Η πέμπτη, ιστεριάζω με το λάθος σου. Προστασία τη χρειάζεσαι όταν δεν έχεις τη δική σου ευθύνη. Έτσι, αντί για προστασία, δες αν έχεις ευθύνη. Ο άλλος θα προσπαθήσει να σε προστατεύσει από αυτό που θα βιώσει εκείνος, αν εσύ δεν πάρεις την ευθύνη σου. Έτσι στην ουσία προστατεύει τον ίδιο τον εαυτό και εσύ πιστεύεις ότι προστατεύει εσένα. Και έτσι εσύ συνεχίζεις να αδρανείς μπροστά στην ευθύνη σου. Και εκείνος πιστεύει ότι κάνει το καλύτερο.
όσο έχω εγώ τη δική σου ευθύνη. Τότε εσύ κάνεις ό,τι επιθυμείς. Όσο εγώ σου δίνω την ευθύνη, τόσο εσύ θα αντιδράσεις. Και έτσι υπάρχει κάτι που χρειάζεται να βιώσουμε και οι δύο. Εσύ αυτό που θέλεις και το αρνείσαι. Και εγώ αυτό που είμαι και το αρνούμε. Έτσι χανόμαστε και οι δύο. Πάβεις να ζητάς, πάβεις να έχεις, πάβεις να θέλεις, πάβεις να αισθάνεσαι, πάβεις να νιώθεις. Πάβεις ό,τι χρειάζεσαι. Και κάθεσαι πισόπλατα στην ανάγκη σου. Μετά θα υπάρξει ό,τι ζεις. Η λύπηση, η δικαιολογία. Ο φόβος. Ο θυμός. Η ζωή χωρίς ουσία. Υπάρχει και το χάσιμο να σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι και να αδειάζω από ό,τι χρειάζομαι εγώ. Έτσι πάβουμε να ζούμε και οι δύο. Είναι η ώρα να δεις τι έχεις. Τι θέλεις. Τι κάνεις. Ποια είναι η ευθύνη σου. Τι εμπιστεύεσαι σε σένα και όχι τι πιστεύεις. Τι αγαπάς εσένα και τι δέχεσαι.
Έτσι θα δεις το χάσιμό σου, που ήσουνα και που είσαι. Έτσι θα δεις τη ζωή. Και θα την περπατήσεις. Αρκεί να νιώσεις εσένα. Να αισθανθείς ό,τι χρειαστείς. Θα το έχεις. Ό,τι κάνεις, είναι για σένα. Και ό,τι σου αρέσει είναι η ζωή. Δες το χάσιμό σου όταν ντρέπεσαι, όταν ψεύδεσαι, όταν λυπάσαι, όταν φοβάσαι. Όταν θυμώνεις. Και τι προστατεύεις. Μέσα από αυτά. Δες ποιος είσαι. Όταν κάνεις αυτό που θέλεις. Όταν αποφασίζεις με ευθύνη. Όταν γεύεσαι ό,τι σου αρέσει. Όταν σε εμπιστεύεσαι. Όταν σε αγαπάς για τα λάθη σου. Όταν σε αγαπάς για το είναι σου. Και όταν σε αγαπάς για την ύπαρξή σου. Αναγνώρισε τη ζωή σου με τα όμορφα και τα άσχημα που σου δίνει. Με τη θλίψη και τη χαρά.
και ζεις την με τη θέλησή σου. Αφήνοντας την προστασία το χάσιμο και την ηκεσία. Έτσι ήρθε η ώρα να αναγνωρίσεις πως ζεις και πως θέλεις να ζήσεις. Ήρθε η ώρα να αφήσεις ό,τι πίστευες, ό,τι προστάτευες και από όπου προστατευόσουν. Είναι η ώρα να αφήσεις το χάσιμο τη ζωή της δική σου. Και να λάβεις από αυτό που θέλεις. Δες τη ζωή που δεν έζησες. Και ζήτα από σένα τη ζωή που θες να ζήσεις. Ο φόβος σου ζητάει προστασία. Και η ζωή σου ζητάει ό,τι χρειάζεσαι. Αναγνώρισε την άρνησή σου και άφησέ την για να λάβεις τη θετικότητά σου. Γίνε ό,τι είσαι και άσε ό,τι ήσουν. Είσαι εσύ αυτός που ζεις, εσύ αυτός που υπάρχεις, εσύ αυτός που χρειάζεται να λάβεις. Εγώ είμαι εδώ. Αναγνώρισε τη θέση μου, δες τη δική σου και όταν θελήσεις, έλα να με συναντήσεις. Εγώ ο Θεός, εσύ ο άνθρωπος με ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις. Η ζωή και ο δρόμος σου. Η Μητέρα Παναγία στη διαδρομή σου. Ο Κύριος στην αγάπη του εαυτού σου. Και εσύ η ουσία της γης. Αμήν.